Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα σχεδόν αμέτρητα με όσα έχουν μεσολαβήσει ενδιαμέσως, δηλαδή το 2017, ξεκίνησε ένας αγώνας από απλούς κατοίκους της Πειραϊκής, γενικότερα ευρύτερα του Πειραιός, για ένα σχέδιο, θα το έλεγα ανίερο, που διαφαινόταν να γίνει στο λιμάνι του Πειραιός, με μια εξάπλωση, μεγαλοεπίβολα σχέδια του λιμανιού, ούτως ώστε να δέχεται, να υποδέχεται περισσότερα κρουαζιερόπλια και φυσικά να γίνουν νέες εγκαταστάσεις, προβλήτες κλπ. Για να τα υποδεχτεί όλα αυτά τα πράγματα. Και πού θα γινόταν όλο αυτό? Θα έπαιρνε θαλάσσιο χώρο από την ευρύτερη θάλασσα του Πειραιός και συγκεκριμένα από την Πειραϊκή. Όταν ακούω Πειραϊκή, έτσι κάτι με πιάνει, γιατί έχω προβλήματα με την Πειραϊκή. Έχω προβλήματα γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τα υπέροχα αρχαία τείχη, τα οποία ούτε φωτίζονται, ούτε αναδεικνύονται, ούτε καθαρίζονται. Είναι χώρος άσκησης των αγαπημένων κατοικίδιων κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν να μαζεύουν τσακαθαρσίες, θέλουν να έχουν σκυλιά, αλλά όχι τσακαθαρσίες των σκυλιών τους. Βρωμίζονται δηλαδή συνεχώς, υπάρχουν άστιγοι εκεί πέρα μέσα που κοιμούνται εκεί πέρα συνέχεια. Πάνω στα τείχη αυτά υπάρχουν τραπέζα, τραπεζοκαθίσματα, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, υπάρχουν γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχουν εκεί πέρα. Γενικώς είναι τα ωραία αρχαία τείχη του Πειραιός, τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί όπως θα έπρεπε, ως ωραίος περίπατος. Αν το αφήσουμε αυτό, εκεί πέρα υπάρχει ένα μνημείο τεράστιο του Θεμιστοκλέους, που θυμίζει φυσικά τον μεγάλο αξεπέραστο ήρωα τον Θεμιστοκλή και φυσικά θυμίζει τη μεγάλη του στρατηγική νίκη, την περηφανή νίκη στην ναυμαχία της Σαλαμίνος. Γιατί όλοι με αυτήν την νίκη καμαρώνουμε που είμαστε Έλληνες, με αυτή την ναυμαχία. Δεν καμαρώνουμε βέβαια για τη σημερινή κατάντια της Σαλαμίνας και το σημερινό χώρο της Σαλαμίνας, το Σαλαμινομάχο, τον Τύμβο κλπ. Αλλά καμαρώνουμε για την ναυμαχία αυτή των προγόνων μας. Αυτό το μνημείο σήμερα βέβαια δεν μπορεί κανείς να το επισκεφτεί. Δεν έχει φροντίσει κανείς να κάνει ένα μονοπατάκι, να πηγαίνει εκεί ο κόσμος να το βλέπει, να αφήνει ένα λουλουδάκι ρε παιδί μου στο Θεμιστοκλή. Δίπλα υπάρχουν κι άλλα αρχαία αυτής της περίοδου, αυτής της περιοχής και αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό πάντα όταν ακούω Πειραϊκή με πιάνει ένα σύγκριο. Και με πιάνει ένα σύγκριο διότι όταν θα γινόταν αυτός ο λίμενο βραχίωνας εκεί πέρα από την Κόσκο, Παύλα, Όλπ, Παύλα, όποιον θέλετε εκεί πέρα που μπλέκεται με όλα αυτά τα πράγματα, ένας λίμενο βραχίωνας φέρνει αλλαγή στην κύματορροή της θάλασσας και φυσικά με τις βυθοκορίσεις και όλα αυτά τα πράγματα βρωμίζεται περισσότερο η θάλασσα και ταυτόχρονα επιβαρύνεται περιβαλλοντικά ο χώρος με τα τόσα κρουαζιερόπλια που θα έρθουν συν την κίνηση των αυτοκινήτων που ούτως ή άλλως όποιος ακούει Πειραϊκή αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνηση και δεν είναι ένας δρόμος που τον περπατάς εύκολα και όλα αυτά τα υπέλοχα προβλήματα που ακούτε που μια πόλη και μια σαν την Πειραϊκή τόσο όμορφο κομμάτι του Πειραιός αντί να είναι σαν αυτό που λέμε ριβιέρα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, είναι σήμερα ένα για να το περάσει, ένα χτυκείο να το περάσει με το αυτοκίνητο. Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, κάποιοι θέλαν να φορτίσουν περισσότερο περιβαλλοντικά αυτήν την κατάσταση. Και φυσικά θα καταστρέφονται αρκετά τείχη, συν με τον καιρό, με τα κύματα, συν το μνημείο του Θεμιστοκλέους. Δεν ξέρω πού θα πήγαινε, αν υπήρχε κάποια πρόβλεψη γι' αυτό. Εγώ τσιτώνομαι όταν ακούω ότι θα γκρεμιστούν αρχαία μνημεία. Και μαζί με τους συνεργάτες μου στο Αρχείο Πολιτισμού συστρατευτήκαμε αμέσως σε αυτόν τον αγώνα. Κάναμε από τους πρώτους ένα βίντεο. Που τονίσαμε αυτόν τον αγώνα και ήμασταν αντίθετοι σε αυτή την καταστροφή του περιβάλλοντος και του πολιτισμού της Πειραϊκής. Τα χρόνια περνάγανε, δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον Πειραιά, οφείλω να σας ομολογήσω, από λοιπούς φορείς του Πειραιός. Δεν με αφήνει αυτό και τόσο έτσι, δεν με εκπλήσει και τόσο πολύ αυτό. Όμως κάποιοι επέμεναν. Και κυρίως επέμεινε το εργατικό κέντρο του Πειραιός και απλοί πολίτες του Πειραιός όπως σας είπα. Ώσπου το θέμα έφτασε
εκεί που πρέπει να τελειώνουν αυτά τα πράγματα, στα δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί λοιπόν και προς τιμήν του ΣΤΕ, που μας εκπλήσει τώρα τελευταία με τις αποφάσεις του, τώρα τελευταία, βγήκε μια απόφαση που βρίσκει, όπως είπαν οι δικηγόροι που υπερασπίζονταν αυτή την κατάσταση, βρίσκει μια παράληψη στο όλο έργο που δεν είχε γίνει εξ αρχής και κρίνει μη νόμιμες όλες αυτές τις εργασίες και τις σταματάει. Έτσι λοιπόν το έργο αυτό της επέκτασης, να το πω απλά, του λιμανιού του Πειραιά προς την Πειραϊκή έχει τελειώσει, έχει τελειώσει οριστικώς και από εκεί και πέρα άλλα πράγματα και άλλες μεθοδεύσεις και άλλες αλχημίες πρέπει να γίνουν για να ξαναγίνει κάτι τέτοιο που το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Εύκολα λοιπόν μπορώ να σας πω ότι ας απογοητευόμαστε συνέχεια και συχνά από αυτήν την χώρα και από αυτό το κράτος. Είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορώ να σας πω. Το πιο δύσκολο όμως που μπορώ να σας πω είναι πως μέσα σε αυτή τη μαυρίλα και σε αυτή την καταχνιά αυτής της περίοδου, αυτού του κράτους, αυτών των πολιτών, υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις οι οποίες έρχονται από νέους ανθρώπους. Από νέους δικαστές που μπαίνουν στους χώρους, από νέους δικηγόρους που μπαίνουν στους χώρους, από νέους πολίτες που καταλαβαίνουν πως η ζωή τους δεν είναι μόνο να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο και να φορέσουν καινούριο σακάκι, αλλά είναι και το περιβάλλον, ο περιβάλλοντας χώρος στον οποίο ζουν, θα ζουν και θα κληροδοτήσουν στα παιδιά τους. Έχω κοντά μου, για να μας μιλήσει ακριβώς για αυτή την κατάσταση, μια φίλη δικηγόρο που το πάλεψε όσο κανείς άλλος όλα αυτά τα χρόνια, την Ανθίτη Γιαννούλου, για να μας πει τις λεπτομέρειες όλης αυτής της κατάστασης. Σε καλωσορίζω. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την απόφαση που κέρδισες. Έλα λοιπόν να μας τα πεις. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Αρχείο Πολιτισμού που μου κάνει την τιμή για μια ακόμα φορά να με καλέσει για να μιλήσω για τον αγαπημένο μου Πειραιά που όπου και να ταξιδέψω μου λέει πάντα με πληγώνει. Αυτή είναι η περίπτωση. Είχαμε μιλήσει παλιά για την τραγωδία που περάσαμε με το τραμ. Αφού τελείωσε λοιπόν αυτό, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με την τραγωδία της θάλασσας του Πειραιά, που από όλες είναι πιο γλυκιά και γι' αυτό ορισμένοι φρόντισαν να κάνουν ό,τι μπορούν για να την καταστρέψουν. Το 2017 λοιπόν, εγώ για πρώτη φορά πληροφορήθηκα από τον Σωτήρη τον Αλεξόπουλο, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, πέθανε πέρσι, ο οποίος ήταν η ψυχή αυτής της ιστορίας. Πληροφορήθηκαν λοιπόν για πρώτη φορά τι είναι αυτό που πρόκειται να κατασκευαστεί στις ακτές της Πειραϊκής, εκεί στο σημείο που είναι η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ο τάφος του Θεμιστοκλή. Είχα ακούσει για κάποιους προβλήτες ότι θα κατασκευάζονταν, αλλά το μέγεθος αυτής της κατασκευής ούτε εγώ το είχα αντιληφθεί, ούτε οι υπόλοιποι πολίτες του Πειραιά και φυσικά πολύ περισσότερο δεν το γνωρίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Μιλάμε για μία κατασκευή ύψους περίπου μέχρι το τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας, σε τέτοιο ύψος θα έφτανε, μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων, θα μπάζωνε γύρω στα 140 στρέμματα θάλασσας, πάνω στο οποίο θα γινόταν σε αυτό το τεράστιο μπάζωμα μέσα στη θάλασσα, θα δημιουργούνταν ένα τεράστιο μολ, αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο, ώστε να, ό,τι είχε απομείνει από τον εμπορικό κόσμο του Πειραιά να πεθάνει κι αυτό. Θα γινόταν λοιπόν ένα τεράστιο μολ και ένα ή δύο ξενοδοχεία πάλι πολύ μεγάλου ύψους, γιατί υποτίθεται λέει θα ήταν το τοπόσιμο του Πειραιά. Λες και ο Πειραιάς, ας πούμε, έχεις τόσα σημεία καταπληκτικά και χρειαζόσουν μια κατασκευή ενός πύργου, ας πούμε, σαν και αυτόν που θα γίνει στο ελληνικό, να γίνει και στην είσοδο του Πειραιά, έτσι για να ολοκληρωθεί εντός εισαγωγικών ο βιασμός. Πρώτη φορά λοιπόν τότε το έμαθα, το 2017, ότι υπάρχει αυτή η κατασκευή. Βέβαια, είχα ακούσει και για τα έργα της Κόσκο γενικά που θέλει να κάνει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, αλλά δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μιλούσαμε για κάτι τόσο ακραίο. Μιλάμε για ακραίο. Και μάλιστα σε μια περιοχή όπως η Πειραϊκή, μια καταπληκτικής φυσικής ομορφιάς, που είναι και προστατευμένο τοπίο. Δηλαδή έχει καθεστώς προστασίας αντίστοιχο με αυτό που έχει η Ακρόπολη, ο Βοτανικός, σημεία δηλαδή μεγάλης πολιτιστικής σημασίας. Δηλαδή είναι ένα σημείο που συνδυάζει τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά.
Και είναι βέβαια το μοναδικό σημείο στον Πειραιά όπου όλοι οι Πειραιώτες πηγαίνουν για να απολαύσουν μια βόλτα. Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν αυτή την περιοχή για να κάνουν την άθλησή τους. Και όλο το λεκανοπέδιο έρχεται για ένα ουζάκι, λίγο χταποδάκι κτλ. Φανταστείτε λοιπόν σε αυτή την υπέροχη περιοχή να σηκωθούν μπροστά σου τεράστιοι προβλήτες, να σου κρύψουν όχι απλώ το ηλιοβασίλεμα. Τα πάντα όλα, την εικόνα, τη θέα στο Σαρονικό. Συν βέβαια το ότι αυτό βέβαια το μάθαμε στη συνέχεια, διαπιστώσαμε ότι αυτή η γιγαντιαία κατασκευή δεν είχε καθόλου μελετηθεί περιβαλλοντικά. Δεν υπήρχε καμία μερίμνα τι θα σημάνει αυτό και η έλευση, γιατί αυτή η κατασκευή θα γινόταν για να έρθουν πέραν από τις 11 θέσεις κουρασγεροπλοίων που υπήρχαν ήδη, να κατασκευαστούν άλλες 4 ή 6, στις οποίες θα ερχόντουσαν κουρασγερόπλοια που θα είχε μέσα το καθένα 4 με 5.000 άτομα. Το καθένα. Αυτό σημαίνει δηλαδή, επί 4, αν ερχόντουσαν 4 μαζί, είναι 16.000 άτομα ταυτοχρόνως, τα οποία θα ερχόντουσαν να προσθεθούν σε αυτά που ήδη διακινούνται στον Πειραιά. Από τον Πειραιά, κάθε χρόνο διακινούνται 16 εκατομμύρια επιβάτες, οι οποίοι περνάνε μέσα από αυτούς τους δύο στενούς δρόμους, όλους και όλους που διαθέτει ο Πειραιάς, δύο κεντρικές οδούς. Δεν υπάρχουν άλλες, ό,τι και να κάνεις, είναι η γεωγραφία τέτοια που δεν μπορείς να φτιάξεις άλλο δρόμο, ούτε να πλατείνεις αυτούς που έχουμε, ούτε να κατασκευάσεις άλλους. Στα 16 λοιπόν αυτά εκατομμύρια επιβατών, ήθελε η Κόσκο να προσθέσει άλλο ένα εκατομμύριο. Πράγμα που σημαίνει τρομακτική επιβάρυνση κυκλοφοριακή, γιατί όλοι αυτοί θα έπρεπε να διακινούνται με πούλμαν, που θα έπρεπε να μπουν και να βγουν από τον Πειραιά 4 φορές, γιατί θα έπρεπε το πούλμαν να έρθει να τους πάρει, να φύγουν, να τους ξαναφέρει και να φύγει. 4 φορές λοιπόν. Την ρήπανση την ατμοσφαιρική, γιατί κάθε κρουαζιερόπλοιο τέτοιο, οι τσιμινιέρες του εκλείουν τόσο καυσαέριο όσο χιλιάδες αυτοκίνητα μαζί. Δεν είναι τυχαίο ότι όσα κτίρια και έχουν μέτωπο στο λιμάνι, πρέπει τα τζάμια τους να καθαρίζονται σχεδόν κάθε εβδομάδα, γιατί είναι μαύρα. Και ότι οι κάτοικοι που μένουν εκεί δεν τολμάνε να πληρώσουν την μπουγάδα, γιατί βγαίνει μαύρη. Όλο αυτό, να φανταστούμε λοιπόν ότι όλο αυτό οι άνθρωποι το αναπνέουν. Και εκτός από όλα τα άλλα λοιπόν που ήταν τα προφανή, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε και μελέτη ακτομηχανική, που σημαίνει ότι αυτή η κατασκευή δεν ξέρουμε, όχι δεν ξέρουμε, είναι σίγουρο ότι θα γινότανε, ότι όταν αυτά, επειδή η περιοχή εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη από πλευράς καιρικών συνθήκων, ήταν θέμα χρόνου, πότε αυτά τα κύματα, όπως θα χτυπάγανε πάνω στους μεγάλους κυματοθράφιστες, γυρνώντας, θα μπαίνανε μέσα στις πολυκατοικίες, στα καταστήματα και θα κατέστρεφε όλη την περιοχή, γιατί όπως ξέρουν ίσως όσοι έρχονται στον Πειραιά, οι πολυκατοικίες είναι σχεδόν πάνω στην ακτή. Εκτός από αυτό, διαπιστώσαμε ότι για να γίνει αυτό το έργο θα έπρεπε να γίνει, ήθελαν μάλλον να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια της κατασκευής το υλικό από το βυθό που είναι μέσα κυρίως από το λιμάνι, αλλά και ακριβώς απ' έξω από αυτό, να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν το έργο, να το βάλουν δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό, τη λάσπη, να τη βάλουν μέσα σε μεγάλα κυβότια που λέγεται κεσόν, αυτά τα κεσόν να τα ρίξουν στη θάλασσα για να χτίσουν τους προβλήτες. Ακριβώς, να χτίσουν τους προβλήτες. Και ό,τι υλικό περίσευε από αυτό το μολυσμένο υλικό, τους χιλιάδες τόνους, ήθελαν να το ρίξουν στη μέση του Σαρονικού για να το ξεφορτωθούν φτηνά. Αυτό το υλικό είναι ρυπασμένο με βαρέα μέταλλα και άλλα επικίνδυνα στοιχεία, τα οποία τοξικά, τα οποία ήταν μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, θα περνούσαν μέσω της τροφικής αλυσίδας, γιατί θα δηλητηριάζονταν τα ψάρια, θα περνούσαν κατευθείαν στους ανθρώπους που θα κατανάλωναν όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο, από τους πρώτους που αντέδρασαν ήταν ο Σύλλογος των Ιχθυολόγων του Δημοσίου, των εργαζομένων Ιχθυολόγων του Δημοσίου, που είπαν ότι αν γίνει αυτό το έργο, ειδικά η κατασκευή των προβλητών, αυτό θα σημάνει το τέλος του Σαρονικού σαν ζωντανή θάλασσα, το τέλος της Αλίας, γιατί θα εξαφανιστούν τα ψάρια και όσα μείνουν θα είναι μολυσμένα, και αυτό θα έχει δραματικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων που θα καταναλώσουν αυτά τα ψάρια. Τότε λοιπόν αυτά όλα τα πληροφορηθήκαμε σε μια διάρκεια 3 ετών περίπου, από το 17 μέχρι το 20, που αρχίσαμε να
εξετάζουμε τα έργα αυτά, να μελετάμε τις χιλιάδες σελίδες των μελετών που υπήρχαν και είχαν υποβληθεί και να κινητοποιούμαστε, όχι μόνο εγώ ήμουν απλώς βοηθούσα στη νομική υποστήριξη των όλων. Κινητοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο οι κάτοικοι της Πειραϊκής πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια και του υπόλοιπου Πειραιά, όταν συνειδητοποίησαν τι είναι αυτό το πράγμα που πάει να κατασκευαστεί και πόσο επικίνδυνο θα ήταν για την υγεία όχι μόνο των κατοίκων της Πειραϊκής και των Πειραιωτών, αλλά και γενικότερα όλου του Λεκανοπέδιου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας. Στην αρχή ήταν κινητοποιήσεις για να ενημερώσουμε. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τον Δήμο Πειραιά να έρθει να μας ενδράμει. Δυστυχώς συναντήσαμε όχι μόνο άρνηση, αλλά και ειρωνία. Στην αρχή δηλαδή ο Δήμαρχος μας έλεγε: μα τι είναι αυτά που λέτε, είναι δυνατόν μια μεγάλη εταιρεία να κάνει έργα τα οποία είναι επιβλαβή και δεν είναι αδειοδοτημένα περιβαλλοντικά. Σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να μας ακούει, να καταλαβαίνει, να μας πιστεύει, να κινητοποιείται και σιγά σιγά άρχισαν και φορείς του Πειραιά να μας υποστηρίζουν. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δικηγορικό Σύλλογο του Πειραιά, ο οποίος πραγματικά με στελέχη του Διοικητικού του Συμβουλίου μελέτησαν αυτά τα στοιχεία που τους δώσαμε και κατέληξαν και σε ψήφισμα που έλεγαν ότι πραγματικά αυτά τα έργα έτσι όπως πάνε να εκτελεστούν είναι επικίνδυνα και για τον Πειραιά συνολικά και για τους κατοίκους. Μετά ήρθε και το εργατικό κέντρο του Πειραιά μαζί μας, μας βοήθησε, μας στήριξε πολύ αποφασιστικά και έτσι καταφέραμε όταν τελικώς ευνηδιαστικά ξεκίνησαν τα έργα να υλοποιούνται μέσα στην πρώτη καραντίνα στην πανδημία. Κάναμε αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας από το Συμβούλιο Επικρατείας, στον Όντατο Δικαστήριο της χώρας, να δει την περίπτωση αυτή, να την εξετάσει, να δει κατά πόσο αυτά που λέμε είναι σωστά, ότι δηλαδή το έργο αυτό δεν είναι σωστά, δεν είναι μελετημένο, όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την έγκριση των έργων έχουν παραβιάσει και την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Και ζητήσαμε επίσης από το δικαστήριο ένα είδος ασφαλιστικών, σαν ασφαλιστικά μέτρα, να σταματήσει τα έργα των προβλητών, της κατασκευής των προβλητών, μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου για την νομιμότητα αυτή. Για την νομιμότητα των έργων αυτών. Και εδώ οφείλω να πω ότι οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τότε πρόεδρο του 5ου τμήματος, τον κύριο Παύλο Εστρατίου, ο οποίος δεν δίστασε όταν διαπίστωσε ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και για το περιβάλλον και για τους ανθρώπους, να μόνος να υπογράψει την προσωρινή διαταγή που προς μεγάλη δυσαρέσκεια και της κυβέρνησης και της παντοδύναμης Κόσκο, σταμάτησε τα έργα της κατασκευής των προβλητών τον Ιούνιο του 2020 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της κανονικής αίτησης ακύρωσης. Πέρασαν οι μήνες, υποβάλαμε όλα μας τα έγγραφα, συνέχισαν οι κινητοποιήσεις και συνέχισαν οι αγώνες, ακολούθησαν και άλλοι κάτοικοι και άλλοι φορείς, στράφηκε και ο Δήμος Δραπετσόνας εναντίον των έργων που εκτελούνται στην περιοχή και τον Απρίλιο του 2020 έγινε το δικαστήριο στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας γιατί ήταν πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, όπου εκεί τους κατοίκους και το εργατικό κέντρο εκπροσώπησα εγώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνδρομή της. Και εκεί πιστεύω ότι αναδείξαμε το μέγεθος του βιασμού του περιβάλλοντος που θα γινόταν όχι μόνο στον Πειραιά όπως είπα αλλά και στο Σαρονικό και πιστεύω ότι ο αγώνας των κατοίκων θεμελιωμένα και με αποδεικτικά έγγραφα στοιχεία που υποβάλαμε και όλη η ατμόσφαιρα πλέον υπερηραίουσα που είχε δημιουργηθεί στον Πειραιά γιατί πλέον κανείς στον Πειραιά δεν ήταν ικανοποιημένος στην παρουσία της Κόσκο, γιατί ούτε οι επαγγελματίες είδαν κάποιο όφελος από την παρουσία της εδώ, ούτε οι ναυπηγοεπισκευαστές, ούτε οι εργαζόμενοι, κανείς πραγματικά δεν ωφελήθηκε στα 5 αυτά περίπου χρόνια που βρίσκεται εδώ, κανείς δεν είδε κάποια βελτίωση, έστω επαγγελματική σε κάποιο τομέα. Όλη λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα πιστεύω ότι βοήθησε στο να δώσουμε τη δυνατότητα στους δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας, παρά το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε μια εταιρεία η οποία έχει πίσω της μια υπερδύναμη, γιατί η Κόσκο είναι η Κίνα,
είναι κρατική εταιρεία της Κίνας, είναι ο βραχίωνας με βάση τον οποίο έχει ανοιχτεί στον κόσμο. Δώσαμε λοιπόν τη δυνατότητα στο δικαστήριο να πει ένα stop, να αναγνωρίσει ότι πραγματικά εδώ έχει υπάρξει μια βαριά παραβίαση, κατάφορη παραβίαση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τέλος πάντων, επιτέλους, να αναγνωριστεί ότι σε αυτή τη χώρα κάποτε οι νόμοι εφαρμόζονται. Γιατί αυτό είναι τελικά που μετράει. Επιτέλους, κάποια στιγμή οι νόμοι να εφαρμόζονται. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς, ότι όταν οι πολίτες, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι είναι ενωμένοι. Γιατί σε αυτόν τον αγώνα ήμασταν πολίτες από όλες κυριολεκτικά τις κομματικές παρατάξεις. Από την δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Όλοι μαζί. Χωρίς καμία βοήθεια από κανένα κόμμα της Βουλής. Κανένα. Πέραν από τις φραστικές δηλώσεις υποστήριξης, ναι παιδιά δίκιο έχετε, δεν μας βοήθησε πραγματικά κανείς. Παρόλα αυτά, με τις δικές μας δυνάμεις καταφέραμε να υπερασπιστούμε το δίκαιο μας και να δείξουμε ότι πραγματικά όταν είμαστε αποφασιστικοί, ενωμένοι και στα μέσα Μαρτίου του 2022 δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας όπου δέχτηκε ότι πραγματικά όλα αυτά τα έργα είχαν ξεκινήσει χωρίς σωστή αδειοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα... Αυτό σημαίνει ότι τα έργα από σήμερα, δηλαδή 2 μέρες μετά την έκδοση της απόφασης, σταματάνε όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά σε όλη την περιοχή Σαλαμίνα, Δραπετσόνα, Πέραμα, σε όλη αυτή την περιοχή όπου σκόπευε η Κόσκο να εκτελέσει αυτά τα θηριώδη έργα, σταματάνε και πρέπει να γίνει η επανεξέτασή τους από την αρχή, με βάση το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά όχι μόνο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να αναλυθούν υπόψη και κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που αφορούν όχι μόνο τα συμφέροντα της εταιρείας που επενδύει αλλά και των κατοίκων που είναι εδώ, που ζουν εδώ από τόσα χρόνια και θα πρέπει να συνεχίσουν να μένουν. Είναι μία απόφαση η οποία επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει στο εξής και οι επενδύσεις στα άλλα λιμάνια της χώρας. Δηλαδή, επειδή μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις λέγανε, ας πούμε, στον επενδυτή, έλα πάρε το λιμάνι και ξεκίνα να κάνεις ό,τι νομίζεις. Εμείς σου δίνουμε, ας πούμε, την άδεια να σχεδιάσεις λίγο πολύ ό,τι θέλεις. Αυτό που έρχεται και λέει το δικαστήριο είναι ότι όταν δίνεις ένα λιμάνι, είτε συνολικά ή ένα μέρος του, σε έναν ιδιώτη και του λες ότι μπορείς να κάνεις αυτό και το Α και το Β και το Γ, πρέπει πριν το πεις αυτό να έχεις εξετάσει αυτά που θέλεις εσύ ή ο ιδιώτης να κάνει. Επιβαρύνουν το περιβάλλον, επιβαρύνουν τους κατοίκους. Τι συνέπειες έχουν, όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά και κοινωνικά στους ανθρώπους της περιοχής. Και αφού το κρίνεις αυτό, τότε θα μπορείς να ξεκινήσεις τα έργα. Γιατί αυτό που είχαμε γίνει μέχρι τώρα, είχαμε βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο. Ξεκινούσαν τα έργα και λέγαμε ότι θα δούμε τις επιπτώσεις μετά και εντάξει, άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα το διορθώσουμε. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Το οποίο βέβαια δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να το καταλάβει κανείς, δεν είναι κοινή λογική. Πρώτα μελετάς και μετά ενεργείς. Πρώτα βγάζεις την άδεια οικοδομής. Έχεις τις μελέτες και μετά ξεκινάς να χτίζεις το σπίτι. Δεν χτίζεις το σπίτι και μετά τρέχεις να βάλεις μια κολόνα από εδώ ή να βάλεις, ας πούμε, να προσθέσεις ένα μπαλκόνι από εκεί.